Καλησπέρα σας, τι κάνετε, όλα καλά, πάντα καλά. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό του Music Society, ακούτε την εκπομπή Μουσικό Κουτί και σήμερα είναι μια ξεχωριστή εκπομπή, μιας και στο πλαίσιο της εβδομάδας φίλων του Music Society έχουμε και εμείς έναν καλεσμένο, ένα ξεχωριστό καλεσμένο, τον φίλο Ανδρέα Ξενόπουλο. Καλησπέρα Ανδρέα. Καλησπέρα Σταμάτη. Όλα καλά. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Έλε, υπερβολές. Όχι. Γιατί να πούμε την αλήθεια. Τα τραγούδια που έχω διαλέξει για σήμερα κινούνται γύρω από το θέμα ανάμνηση και επιστροφή. Μόλις έχω επιστρέψει από την Αμερική για διακοπές και βρίσκω την Ελλάδα σε μια κατάσταση, ας πούμε, αλλαγής και κάτω από περίεργες συνθήκες. Συζητώντας με φίλους, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ίσως κάποιες παλιότερες εποχές, να αναζητούμε τι είναι αυτό που τελικά θέλουμε, τι είναι αυτό που μας αξίζει να έχουμε και ίσως να πρέπει να επιστρέψουμε σε κάποιες παλιότερες αξίες και να αναθεωρήσουμε ορισμένα πράγματα. Και θα το βρούμε, λες, πώς το κόβεις? Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Νομίζω ότι οι Έλληνες πάντα επιβιώνουν, οτιδήποτε και αν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχω συνειδητοποιήσει ότι στις δύσκολες στιγμές οι Έλληνες αρχίζουν να συνειδητοποιούν το ποιοι πραγματικά είναι και παίρνουν έτσι κουράγιο από την ιστορία τους και παίρνουν δύναμη για να κάνουν καινούργια πράγματα. Πόσο πιο δύσκολα όμως θα γίνουν τα πράγματα, εννοώ? Κοίταξε, δεν έχω πάρα πολύ, δεν έχω πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει εδώ, γιατί λείπω αρκετό καιρό στην Αμερική, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή φίλους μου βλέπω να είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι, δεν βρίσκουν δουλειές. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχουν κουράγιο ψυχολογικό να κάνουν πράγματα και ίσως αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, όχι τόσο η έλλειψη χρημάτων, αλλά περισσότερο η έλλειψη ενέργειας και ιδεών για να προχωρήσουν για κάτι παραπάνω. Τα τραγούδια που έχω διαλέξει σήμερα κινούνται γύρω από αυτό το θέμα και ξεκινάνε. Έχω επιλέξει τραγούδια από διάφορα είδη μουσικής, όπως παραδοσιακή, ρεμπέτικη, έντεχνα και κλασική μουσική με την οποία ασχολούμαι. Και θα ξεκινήσω έτσι με δύο τραγούδια που έχω διαλέξει για το κοινό, που νομίζω ότι παρουσιάζουν έτσι την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Το πρώτο τραγούδι είναι το Τζιβαέρι, είναι ένα παραδοσιακό. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Σμύρνη, το οποίο ανήκει στους, ας πούμε, πρόποδες του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είναι γραμμένο στη δεκαετία του 20. Στη φωνή είναι ο Κώστας Καρύπης και βρίσκεται στο δίσκο Ανθολογία του Σμυρναϊκού Τραγουδιού. Υπάρχει, είναι ένας αμανές πάνω σε μια φράση η οποία νομίζω συνοψίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Και λέει: «Πολλές φορές με πλήγωσες, μα όχι πάλι τόσο. Το ξέρω τούτη τη φορά πως δεν θα τη γλιτώσω». Πολύ ωραία. Οπότε να περάσουμε στο πρώτο τραγούδι. Ναι. Πάμε. Thank you.
ξεβρώ τούτη αμάνα μας. Το ξεβρώ τούτη τη φορά. Ωραιότατα. Δεν ήταν έτσι πάρα πολύ μαύρο τραγούδι όσο το επόμενο. Γιατί, τι είναι το επόμενο? Στη συνέχεια έχουμε το τραγούδι 12 χρονών κορίτσι. Το οποίο είναι έτσι αρκετά μαύρο τραγούδι, αλλά μην ανησυχείς, θα αλαφρύνουμε το κλίμα στη συνέχεια. Έτσι, θέλω να θέσω απλά την εικόνα που έχω για την κατάσταση. Ωραία. Προσπαθώ να συμπάσχω. Στη φωνή για το επόμενο τραγούδι είναι η Μαρία Σίμογλου και τη συνοδεύει το σεξτέτο Όνειρα και είναι από το δίσκο Patience, Υπομονή. Το τραγούδι μιλάει για ένα κορίτσι που μόλις έχει χάσει το σύζυγό του και έχει ένα στίχο που λέει: «Άιντε μάνα και τα μαύρα δεν τα βγάζω, πες και εσύ καημένη πως δεν έχεις πια παιδί». Και πολλές φορές αυτό μου θύμισε όλη αυτή την κατάσταση που ζείτε εσείς περισσότερο που είστε εδώ, και σιγά σιγά αντικρίζω και εγώ περπατώντας στους δρόμους που βλέπεις πάρα πολύ κόσμο που... Α, καλό, εννοώ. Αλήθεια, εσύ πώς βλέπεις τον κόσμο, δηλαδή που ζεις στο εξωτερικό και ήρθες τώρα στην Αθήνα? Κοίταξε, κυκλοφόροντας στους δρόμους, ποια είναι η αίσθηση που έχεις? Άμα θέλουμε να συγκρίνουμε την Αμερική με την Ελλάδα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο κόσμος στην Αμερική είναι πιο αισιόδοξο, σίγουρα, αλλά δεν ζουν και τις ίδιες καταστάσεις με εμάς. Όλα αυτά τα χρόνια είχαν την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι μόνο για διακοπές, ότι υπάρχει ήλιος, εμείς βγαίνουμε, πίνουμε τα ούζα μας, τρώμε τα σουβλάκια μας και αυτό είναι όλο. Όμως υπάρχει τώρα μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν. Βλέπουν από τις ειδήσεις όλες αυτές τις καταστροφές που γίνονται και οι γνώμες περί Ελλήνων είναι συγκεχημένες, σίγουρα. Όταν το ζεις από κοντά είναι εντελώς διαφορετικό. Σίγουρα. Από την άλλη όμως, δυστυχώς βλέπω και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν έχει συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς γίνεται, ενώ ζει, ας πούμε, στην Ελλάδα, και κυρίως μιλάω για νέα παιδιά. Το θα έλεγα και εγώ, ότι φαντάζομαι και εμείς δεν προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε, αλλάζουν τόσο γρήγορα τα πράγματα. Πιστεύω ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη για να συνειδητοποιήσουν μέχρι και οι τελευταίοι. Πριν έρθω στο σταθμό ήμασταν για ένα καφέ και έχω αγοράσει ένα iPod για τις επικοινωνίες μου Αθήνας-Ελλάδας, το οποίο όπως και εσύ είναι πάρα πολύ λεπτό. Και καθόταν στο διπλανό τραπέζι μια παρέα παιδιών και εγώ είχα βγάλει το iPod για να κοιτάξω αν έχει δίκτυο, ας πούμε, η καφετέρια. Και ξαφνικά αυτά τα δύο παιδιά γυρνάνε προς το τραπέζι και λένε: «Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι το καινούριο iPhone? Πώς είναι τόσο λεπτό?» Και λέω: «Μα καλά, ας με σκέφτηκα από μέσα μου, σας νοιάζει το καινούριο iPhone?» Εντάξει, ο καθένας. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι ο κόσμος ακόμα... Ναι, δεν κατάλαβα. Δεν έχει συνειδητοποιήσει. Απ' την άλλη είναι και καλό ότι έχει ενέργεια και κατά κάποιο τρόπο ζει και την τρέλα του. Ναι, κοίτα, από το να καταρρεύεις τελείως. Σίγουρα. Σίγουρα. Και αυτό νομίζω από εκεί θα βρουν και τρόπο ίσως και η δικιά μας γενιά να ξεφύγει. Η Ελλάδα δεν νομίζω να μας αφήσει για πολύ με τα μούτρα κάτω. Κάτι λίγο η μουσική. Ωραία. Περνάμε στο επόμενο τραγούδι. Πάμε. Πάμε.
Δεν ήταν και ότι πιο αισιόδοξη δεν μπορούσε να παίξει κανείς, αλλά δεν έχει σημασία. Στην κατάσταση κολλάει μια χαρά. Ακριβώς. Να σε ρωτήσω με την ευκαιρία. Ανέφερες πριν ότι ζεις στην Αμερική αυτόν τον καιρό. Με τι ασχολείς ακριβώς εκεί? Είμαι μουσικός και είμαι ήδη 4 χρόνια στην Αμερική. 2 χρόνια έκανα το μεταπτυχιακό μου στην εκτέλεση στη μουσική ερμηνεία στο πιάνο, στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τώρα συνεχίζω με το διδακτορικό μου στο 2ο χρόνο στη Νεμπράσκα, στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα. Okay. Έχω συνεργαστεί. Απλά πράγματα. Ψάχνω να βρω όποιον Έλληνα υπάρχει εκεί για να συνεργαστούμε και να προσπαθήσουμε να αναδημιουργούμε την ελληνική μουσική με δικούς μας τρόπους. Αχα, πολύ ενδιαφέρον. Να σου πω για το επόμενο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα πολύ αγαπημένο και γνωστό του συγχωρεμένου πλέον, συγγνώμη, Νίκου Παπάζογλου. Ναι, τελευταία. Ναι, τελευταία είχαμε πάρα πολλές απώλειες. Ναι. Είναι το Μπαγλαμαδάκι, αλλά στο δίσκο τον οποίο το βρήκα είναι γραμμένο ως Ταβερνάκι. Τώρα μου είπες ότι μάλλον... Ναι, ακούσα μια ιστορία ότι το Μπαγλαμαδάκι έχει επηρεαστεί από ένα παλιό ρεμπέτικο. Βέβαια δεν θυμάμαι αν αυτό είχε τίτλο το Ταβερνάκι. Μπορεί, αλλά ίσως δεν έχει και σημασία. Τελευταία έτσι κινδυνεύω να χαρακτηριστώ ως μουσικός της Διασποράς. Όσο και περισσότερο μένω, όλοι με ρωτάνε, θα μείνεις στην Αμερική, έτσι δεν είναι? Τι θα γυρίσεις να κάνεις εδώ? Βρήκα λοιπόν μια άλλη φίλη και πολύ γνωστή καλλιτέχνηδα της Διασποράς επίσης, την Αγγελική Ιωνάτου, από το δίσκο της Ανθολόγιο, η οποία ζει στο Παρίσι και από πολύ μικρή ηλικία ανακάλυψε έτσι την πίστη του Οδυσσέα Ελίτη και μύθηκε σε αυτή. Και ο Ελίτης θεωρείται ότι την επηρέασε πάρα πολύ και την είχε έτσι και ως καλλιτεχνικό του παιδί. Οπότε πήγαινε πολλές φορές στη γέννητερά του τη Μυτιλίνη και τελευταία νομίζω αγόρασε και ένα σπίτι εκεί, για να μπορεί να επισκέφτεται το χώρο που ο Ελίτης δημιουργούσε, και νομίζω έκανε και κάποιες συναυλίες το 2010. Αυτό θα ρωτούσε, είναι ενεργή δηλαδή ακόμα, συμμετέχει σε συναυλίες, πράγματα? Ναι, κάνει πολλά πράγματα, κυρίως ασχολείται με την έντεχνη και δημοτική μουσική
και οι ερμηνείς είναι πιο αυτοσχεδιαστικές. Προσπαθεί να ξαναδημιουργήσει έτσι δημοτικά τραγούδια με πιο σύγχρονο τρόπο. Το τραγούδι, είπαμε, είναι το «Ταβερνάκι». Και ένα στίχος που μου αρέσει πολύ είναι «Το κανείς εδώ δεν τραγουδά και ο νους σας ταξιδεύει». Νομίζω έτσι θα πρέπει να αρχίσουμε να ταξιδεύουμε και εμείς σιγά-σιγά. Ναι, μπράβο. Και να ονειρευόμαστε το τι θέλουμε να συμβεί στο μέλλον. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν. Ραγίζει απόψε η καρδιά με το μπαγλαμαδάκι. Πολλά κομμάτια έγινε σπασμένο ποτηράκι. Θυμήθηκα που πίναμε σε τούτο το τραπέζι. Τώρα ποιος ξέρει που γυρνάς, ποιος ξέρει τι γυρεύεις. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Κι αν την δεις, φέρτη στο ταβερνάκι. Κρυμμένος θα με στη γωνιά για να την δω λιγάκι. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χαρέ. Ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Τελευταία ακούμε όλο και περισσότερο ότι πολλοί νέοι σκέφτονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα γιατί δεν βλέπουν καμία λύση, κανένα μέλλον. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Πιστεύεις ότι είναι καλύτερο να κάτσουν και να το παλέψουν εδώ όπως μπορούν ή... Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό. Γιατί, όπως σου είπα και στην αρχή, το ψυχολογικό βάρος του να είσαι άεργος, να μην έχεις τι να κάνεις, είναι πολύ δύσκολο. Το να είσαι φτωχός παλεύεται. Το να μην έχεις κουράγιο να κάνεις τίποτα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη, αν εγκαταλείψουμε και την Ελλάδα, θα έχουμε φαινόμενα χρυσής αυγής που ξεκινάμε να αντιμετωπίζουμε σιγά σιγά. Δεν θέλω να μπω πάρα πολύ σε αυτό. Ναι, αλλά okay. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Σίγουρα πάρα πολλοί κόσμος, ξέρεις, είναι και πολύ δύσκολο να το τολμήσεις να φύγεις. Ναι, εσύ πιστεύεις ότι έχουν επιλογές εδώ, απλά θέλουν συγκεκριμένα πράγματα? Δηλαδή δεν ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις ή ότι όντως δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις? Πώς το φαντάζεσαι? Σίγουρα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει λύση σε αυτή την κατάσταση. Αλλά μην νομίζεις και από την άλλη και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στο εξωτερικό. Γιατί κάθε χώρα αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα και προτιμάει να, ας πούμε, να δώσει ευκαιρίες στους δικούς της κατοίκους παρά κάποιες άλλες χώρες.
Σωστό και αυτό. Ναι. Τι καλό έχουμε για μετά. Το επόμενο τραγούδι είναι από την πάρα πολύ αγαπημένη μου φίλη Αθηνά Καραταράκη. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές μαζί και σε κάποιες παλιότερες συναυλίες που είχαμε κάνει αφιερώματα στο Μάνο το Χατζηδάκη εδώ στην Ελλάδα. Αχα. Είναι έτσι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και η ίδια ποιήτρια, ασχολείται με τις τέχνες, είναι φιλόλογος. Και το τραγούδι που έχω επιλέξει είναι από το δίσκο της Γκο Σαμουή, η οποία η ίδια λέει ότι Γκο Σαμουή σημαίνει ένα νησί του Ινδικού ωκεανού, αλλά επίσης το χρησιμοποιούμε και όταν θέλουμε να περιγράψουμε μια τηλεοπτική απάτη. Και πιστεύω ότι η τηλεοπτική απάτη στις μέρες μας είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Βέβαια. Η τηλεόραση είναι αποκλειστικό μέσο αποβλάκωσης του ανθρώπινου είδους και τρομοκρατίας, γιατί πλέον δεν υπάρχει κάτι, δεν μιλάω για όλα τα κανάλια, αλλά κυρίως στην πλειοψηφία της τηλεόρασης δεν έχει κάτι να μας δώσει πλέον. Εδώ και πολλά χρόνια νομίζω πολλά δεν χρόνια. Έχει κάτι να μας δώσει, αλλά τέλος πάντων. Και βλέπεις όλο και περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση, τις τέχνες. Πας ας πούμε στα σπίτια τους και πλέον τηλεόραση δεν υπάρχει. Και τους καταλαβαίνω απόλυτα, ναι. Το τραγούδι που έχω επιλέξει από το δίσκο είναι το «Την Κυραλένη θυμάμαι». Είναι ένα βιωματικό τραγούδι. Και η Αθηνά περιγράφει μια υπαρκτή γειτονιά στον Ταύρο, δίπλα στα Πετράλωνα, εκεί όπου μεγάλωσε και μεγάλωσα κι εγώ. Και περιγράφει πώς ήταν οι γειτονιές παλιότερα, όπου τώρα έχουν δώσει τη θέση τους σε αυτοκίνητα, γκαράζ, πολυκατοικίες. Τα γράφει ίδια τα τραγούδια. Τα γράφει ίδια τα τραγούδια. Α, και στίχους και μουσική. Και ένα στίχο που μπορούμε να πάρουμε αυτό το τραγούδι είναι ότι όσα περάσανε πια και δεν γυρνούν, τώρα τα θυμάμαι και έτσι ξαναζουν. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε. Της γειτονιάς μου βλέπω τα μικρά στενά, τώρα γκαράζ και αυτοκίνητα. Πόρτες που αγάπησα, πηγάδια δειλινά, γίναν βιτρίνες σε πολυκαταστήματα. Που ήσουν με λισόφωλιά, μαζί με αυτά την παροχή με δώσανε.
πολύ ωραία φωνή, έχω να πω. Ναι. Και το τραγούδι πολύ ενδιαφέρον. Φαντάσου πόσες φωνές τέτοιες θα υπάρχουν που δεν γνωρίζουμε, βέβαια. Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό και εγώ επέλεξα κάποια από τα τραγούδια να είναι έτσι πιο. Λίγο πιο άγνωστοι καλλιτέχνες, οι οποίοι πραγματικά έχουν να δώσουν πάρα πολλά. Και πόσο σημαντικό είναι να θυμόμαστε αυτά που περάσανε και να κρατάμε τα καλά πράγματα για να ξέρουμε τι θέλουμε να ξαναζήσουμε, ίσως. Mm-hmm. Το επόμενο τραγούδι που έχω διαλέξει είναι «Η Φωνή», από το δίσκο του Ορφέα Περίδη «Από το παράθυρο κοιτώ», σε τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Επίσης ένα πολύ επίκαιρο τραγούδι, αν και ο δίσκος έχει κάποια χρόνια που έχει. Ναι, αρκετά χρόνια. Ναι. Mm. Όμως ο Περίδης λέει: «Είναι μια κρίσιμη στιγμή που ο γκρεμός ανθίζει. Μα εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς, δεν ξέρεις τι σου αξίζει. Φωνή, άγνωστη φωνή, ούτε σωστή ούτε λάθος, αγαπημένη φωνή». Νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να ακούσουμε αυτή τη φωνή που δεν ξέρουμε αν είναι σωστή και λάθος. Νομίζω όμως πρέπει να την ακούσουμε και να πάρουμε κάποιο δρόμο, να πάψουμε να μένουμε ανενεργοί σε όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν. Πού βρίσκεται αυτή η φωνή, εσύ πώς το αισθάνεσαι? Νομίζω αυτή η φωνή βρίσκεται στο πάθος του καθενός για αυτό με το οποίο ασχολείται, και να προσπαθείς κάθε φορά να μορφώνεις τον εαυτό σου και να το πηγαίνεις περισσότερο παραπέρα. Mm. Να μην μένεις ποτέ στάσιμος. Θα συμφωνήσω, μάλλον. Ωραία. Είναι μια κρίσιμη καμπή, τέλειο δεν υπάρχει. Έχεις πια κουραστεί πολύ, μόνο η αγάπη υπάρχει. Στα ανοιχτά βρες να πιαστείς, σαν είδα σωτηρίας. Πλωριακή που είναι ο καπνός, σημείο αφετηρίας. Φωνή γνωστή, άγνωστη φωνή, δικιά μου ξένη, ούτε σωστή ούτε λάθος, σαν η μαρμένη φωνή. Γλυκιά μου μάνα αγαπημένη. Φωνή γνωστή, άγνωστη φωνή, δικιά μου ξένη, ούτε σωστή ούτε λάθος, αγαπημένη φωνή. Γλυκιά μου μάνα αγαπημένη. Κρίσιμη στιγμή που ο γκρεμός ανθίζει, μα εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς, δεν ξέρεις τι σου αξίζει. Αχώδη πόρος, αχ μια ευχή, και που να βρει για να έχει. Φύγε για αλλού, φύγε για αλλού, μόνο η αγάπη υπάρχει. Φωνή γνωστή, άγνωστη φωνή, δικιά μου ξένη, ούτε σωστή ούτε λάθος, σαν η μαρμένη φωνή. Γλυκιά μου μάνα αγαπημένη. Φωνή γνωστή, άγνωστη φωνή, δικιά μου ξένη, ούτε σωστή ούτε λάθος, αγαπημένη φωνή.
δικιά μου μάνα αγαπημένη. Μια εσωτερική φωνή λοιπόν που δεν είναι ούτε σωστή ούτε λάθος, αλλά που όταν την ακούμε προχωράμε κατά κάποιο τρόπο, μας βοηθάει να πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το θέμα, να την ακούμε. Τώρα θα ήθελα να προχωρήσουμε σε έναν άλλο πάρα πολύ αγαπημένο μου συνθέτη και ίσως από τους σημαντικότερους που έχει να μας προσφέρει η Ελλάδα, το Μάνου Χατζηδάκη. Ο ίδιος έγραψε κάποτε ότι αντιπαθώ την εμπορία των αναμνήσεων. Με την εμπορία δεν συμφωνώ, αλλά με τη μελέτη τη λατρεύω. Νομίζω ότι οι αναμνήσεις περιέχουν όλα εκείνα τα στοιχεία για να συνθέσουμε τα μελλοντικά μας όνειρα. Συνήθως στα όνειρά μας συλλέγουμε όλα εκείνα τα στοιχεία από τις εμπειρίες που έχουμε και φτιάχνουμε κάτι καινούριο. Οπότε νομίζω ότι οι αναμνήσεις είναι πολύτιμες. Είναι και κομμάτια του εαυτού μας, νομίζω. Κάποιες από αυτές δηλαδή υπάρχουν εκεί. Και αλήθειες δικές μας και κομμάτια. Ακριβώς. Ένα κομμάτι της μουσικής που ο Χατζηδάκης αγαπούσε πάρα πολύ είναι το ρεμπέτικο τραγούδι. Και είναι και μια δικιά μου αγάπη. Και ασχολούμαι αρκετά στην Αμερική που βρίσκομαι. Το επόμενο κομμάτι είναι η Φαντασία για μπουζούκι και πιάνο. Όπου στο πιάνο παίζει ο Μάνος Χατζηδάκης και στο μπουζούκι ο Βασίλης Τσιτσάνης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει ένα δοκίμιο για τις ρίζες του ρεμπέτικου τραγουδιού και τη συνεισφορά που είχε στην δυτική μουσική, κυρίως στην Ελλάδα. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, γιατί θεωρήθηκε ότι αυτό το δοκίμιο, αυτή η μελέτη δεν ήταν επιστημονική. Όμως όλο και περισσότερο βλέπουμε τελικά ότι το ρεμπέτικο τραγούδι έχει συνεισφέρει πάρα πολύ στην μουσική παράδοση της Ελλάδας. Ο Χατζηδάκης υποστήριζε ότι προέρχεται ακόμα και από τη βυζαντινή μουσική. Ας ακούσουμε αυτή τη φαντασία για μπουζούκι και πιάνο, όπως την ονομάζει ο ίδιος. Είναι ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι. Καταπληκτικό πραγματικά. Και ένας υπέροχος διάλογος μεταξύ αυτών των δύο καταπληκτικών μουσικών. Ωραία. Συγγνώμη. Αυτό θέλω.
Είχα μια κουβεντούλα εδώ με αφορμή την αναφορά που κάναμε στις αναμνήσεις για το αν τελικά ή τι ρόλο παίζουν οι θετικές αναμνήσεις ή αρνητικές αναμνήσεις, και συμφωνήσαμε στο ότι οι δυσκολίες γενικά της ζωής είναι αυτές που... που τελικά μας κάνουν πιο δυνατούς. Μπράβο. Σημασία νομίζω έχει, σκεπτόμενοι τις αναμνήσεις που έχουμε από τη ζωή, είτε τις θετικές είτε τις αρνητικές, ακόμα και αν αυτές είναι αντιφατικές, να μην μετανιώνουμε για το οτιδήποτε έχουμε ζήσει. Να γυρνάς πίσω και να πεις αυτό το έζησα γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο και κέρδισα αυτά τα πράγματα. Γιατί φυσικά η ζωή δεν είναι μόνο καλά πράγματα και μόνο καλά γεγονότα. Οι δυσκολίες είναι αυτές που μας κάνουν πιο δυνατούς. Όλα έχουν να μας δώσουν τέλος πάντων, θετικά, αρνητικά. Ακριβώς. Κάποιο κέρδος. Στο επόμενο τραγούδι, να συνεχίσουμε στον ίδιο ρεμπετιάζον τόνο. Και σου έχω φέρει μια ηχογράφηση η οποία είναι ανέκδοτη. Είναι από την καινούργια μας δουλειά μαζί με την τραγουδίστρια Μαριάτζελα Χατζησταματίου, που δουλέψαμε μαζί για 2 χρόνια στην Αμερική. Και προσπαθήσαμε να αντιγράψουμε κάπως τα λειτουργικά του Μάνου Χατζηδάκη, που ασχολήθηκε με την Δαντωνάκη πάνω στο ρεμπέτικο. Όπως είπα, αυτό είναι από τον καινούργιο μας δίσκο που ευελπιστούμε να βγει στο τέλος καλοκαιριού. Θα είναι μια συλλογή από ελληνικά τραγούδια, κυρίως ρεμπέτικα, αλλά και παραδοσιακά κείμενα τα οποία έχουν ντυθεί με κλασική μουσική από Έλληνες συνθέτες όπως για παράδειγμα ο Εμίλιος Ριάδης. Και επίσης θα περιέχει και μια σειρά λογοτεχνικών και ποιητικών κειμένων όπου θα διαβάζουν Έλληνες ηθοποιοί. Ωραιότατα. Μην με ρωτήσει τον τίτλο, δεν τον ξέρουμε ακόμα. Δεν πειράζει. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Η ηχογράφηση έχει γίνει στο Lansing, στο Michigan. Και το τραγούδι είναι το Μινόρι της Αυγής. Α, εντάξει. Α, να σου πω, αυτό το τραγούδι έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και ο τρόπος με τον οποίο το ηχογραφήσαμε, γιατί φυσικά μιλάει για την αγάπη, η οποία είναι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Αχ, καλά, τώρα αυτό. Μεγάλο θέμα. Και κυρίως σκεφτόμασταν για την αγάπη η οποία συμβαίνει μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να χωριστούν, είτε λόγω απόστασης είτε λόγω γεγονότων. Και καταλήξαμε σε μια τελική μορφή η οποία είναι αρκετά βιωματική. Κατά τη γνώμη μας είναι ένα πολύ αισιόδοξο τραγούδι, μιας και οι καταστάσεις μπορεί να χωρίζουν στους ανθρώπους καμιά φορά, όμως αν η αγάπη είναι πραγματική, η ουσία της ένωσης είναι αναπόφευκτη. Πω, ωραία πράγματα. Οπότε σε αυτήν την ηχογράφηση ξεκινάει το πιάνο μαζί με τη φωνή σε παράλληλους δρόμους, παίζουν μαζί. Στη συνέχεια η φωνή αρχίζει και απομακρύνεται και τραγουδάει σε ένα διαφορετικό χρόνο από το πιάνο, όμως τραγουδούν την ίδια μελωδία με μια διαφορά φάσης. Αχα. Όμως στο τέλος και οι δύο μελωδίες ξανασυναντώνται. Πάντα μόνο. Ακριβώς. Τα τραγούδια είναι όλα για φωνή και πιάνο. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν. Από το κλάμα κάποια
στο σπίτι σου σε μια γωνιά. Κι ας σβήσω πια τότε μικρό μου μπροστά στο σπίτι σου σε μια γωνιά. Ωραία πράγματα, έμπνευση να υπάρχει. Ακριβώς, ακριβώς. Το επόμενο τραγούδι που έχω φέρει είναι πάλι σε ένα διαφορετικό στυλ, ίσως λίγο πιο μοντέρνο. Είναι το Mad World από το soundtrack της ταινίας Donnie Darko. Είναι λίγο για νεαρότερες ηλικίες. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει κάποτε μια συζήτηση που είχα με ένα φίλο, φιλόσοφο θα έλεγα. Ο οποίος μου είχε πει ότι η ζωή κινείται σε κύκλους σαν μια σπήρα. Και πάντα οι άνθρωποι κινούνται κάπου μέσα σε αυτόν τον κύκλο μέχρι να το συμπληρώσουν και μια καινούργια γενιά να ξεκινήσει τον επόμενο. Σε αυτή τη σπήρα όμως δεν μπορούμε να πάμε ποτέ πίσω. Πάντα κινούμαστε μπροστά. Επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, αλλά κάθε φορά με ένα διαφορετικό τρόπο. Είναι λοιπόν ένα ταξίδι στον χρόνο που δεν μπορούμε να το κάνουμε προς τα πίσω. Και αυτό το τραγούδι μιλάει για αυτό το πράγμα. Στη φωνή είναι ο Gary Jules. Και έχω φέρει μια έτσι διαφορετική έκδοση, η οποία μάλλον δεν έχει παιχτεί ακόμα στο ραδιόφωνο ή έχει παιχτεί πάρα πολύ λίγο, η οποία περιέχει ένα remix. Το τραγούδι γράφτηκε το 1982 και ανήκει στο συγκρότημα Tears of Fears. Και ένας υπέροχος στίχος, έτσι σε ελεύθερη μετάφραση, που θυμίζει αυτό που έλεγα πριν, είναι ότι τα όνειρα στα οποία ο θάνατος μενικά είναι τα ομορφότερά μου. Είναι τόσο δύσκολο να στα πω, τόσο δύσκολο να το καταλάβω. Η ζωή κινείται σε κύκλους και είναι τόσο, μα τόσο παράξενη. Πόσο ωραία πράγματα έχω ακούσει σήμερα, δηλαδή. Τι να πω. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Drown my soul.
tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad, the dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take, when people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. Κοίτα. Δεν σ' άρεσε. Όχι. Έχω ένα κακό. Το έχω ξαναπεί. Το λέω. Δεν μπορώ να προσέξω ποτέ στίχους. Αγγλικούς. Γενικά. Και ελληνικούς. Ακούω δηλαδή μόνο μελωδία, φωνή, ρυθμό. Ναι. Το υπόλοιπο για κάποιο λόγο το πετάω. Πρέπει να διαβάσω τους στίχους ανεξάρτητα. Έχω αυτό το πρόβλημα κυρίως στα αγγλικά κομμάτια. Γιατί πρέπει να δω το κείμενο. Αν και είμαι τώρα κάποια χρόνια εκεί. Έχω λίγο πρόβλημα να ακολουθήσω. Ακόμα, σε κάποια πράγματα, σίγουρα. Το επόμενο κομμάτι που έχω, έτσι για να μπούμε και στους δικούς μας, στους δικούς μου χώρους περισσότερο της κλασικής μουσικής, που ασχολούμαι και τη γνωρίζω κάπως καλύτερα, είναι ένα κομμάτι του Τσαϊκόφσκι, από τις εποχές, και το όνομα του είναι Ιούνιος. Το ονόμασε εποχές, αλλά μάλλον μήνες έπρεπε να το ονομάσει. Είναι στο πιάνο Λάμπης ο Βασιλιάδης και από το δίσκο του Τσαϊκόφσκι. Και όπως μάλλον γνωρίζεις, ο Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος που με μίλησε στην κλασική μουσική και στο πιάνο και ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος και συνεχίζει να είναι πολύ καλός φίλος. Μιας και ο χρόνος μας τελειώνει, ένα πράγμα που θα άξιζε να παρακολουθήσουμε καθώς ακούμε αυτό το κομμάτι είναι ότι ο Βασιλιάδης προέρχεται από μία παράδοση πιανιστική στην οποία επικρατεί η μουσική ρητορική, όπως λέμε. Δηλαδή η μουσική και ο τρόπος που παίζουμε δεν ακολουθεί το μετρονόμο, αλλά την ανθρώπινη γλώσσα. Περιέχει παύσεις, αναπνοές, μέρη στα οποία παίζουμε πιο γρήγορα, πιο αργά και ακόμα και την αρχή να ακούσουμε, αυτός ο τρόπος παίξηματος δίνει μία φοβερή ενέργεια στο κομμάτι. Πολύ ενδιαφέρον. Το κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαν να ακούς κάποιον να μιλάει ενώ παίζει πιάνο. Και έτσι ήθελα οπωσδήποτε να το συμπεριλάβω για να του κάνω έτσι ένα μικρό φόρο τιμής για ό,τι μου έχει προσφέρει μέχρι τώρα. Πολύ όμορφα. Και σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσω βασικά. Είναι το τελευταίο κομμάτι που θα παίξουμε. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσωπικά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και εγώ. Χαίρομαι. Να είσαι καλά.
Και εύχομαι, και... εύχομαι να έχεις και άλλες ευκαιρίες, να καλέσεις και άλλο κόσμο και να συζητάς έτσι τέτοια θέματα κάθε φορά. Μήπως ενεργοποιήσουμε κάποια εσωτερική φωνή. Αχ, ναι. Πολύ ωραίο για κλείσιμο. Μ' άρεσε. Έτσι καλά. Οπότε εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Ακολουθεί η Έλενα Λιδωρικιώτη με το «Ακού είναι επικινδύνος» και τη φίλη της Σοφία, αν θυμάμαι καλά. Να πούμε σε αυτό το σημείο, το Σάββατο που μας έρχεται έχουμε το μεγάλο μας πάρτι για τα γενέθλια του σταθμού. Κλείνουμε 2 χρόνια και το γιορτάζουμε στο K44. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και στο site. Τα ξαναλέμε, εμείς εδώ είμαστε. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμα μια φορά. Και καλή συνέχεια. Ωραία, μπήκε και το κομματάκι.